συνεχίζομαι, αγαπητοί μου, την μαρτυρία των πατέρων της Εκκλησίας μας δια το μεγάλο δόγμα της πίστεώς μας, που είναι η Ανάσταση των νεκρών. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, αυτός ο μεγάλος δογματικός της Εκκλησίας μας και πατήρ της δογματικής, όπως λέγεται, γράφει: «Πιστεύομεν δε και εις Ανάσταση νεκρών, έστε γάρ, όντως έστε νεκρών Ανάστασης. Ανάστασιν δε λέγοντες, σωμάτων φαμέν Ανάστασιν. Πιστεύομαι εις την Ανάσταση των νεκρών, διότι υπάρχει, πράγματι υπάρχει Ανάσταση των νεκρών. Και άμα λέμε Ανάσταση, σωμάτων λέμε Ανάστασιν». Θα επαναλάβω τη φράση του: «Ανάστασιν δε λέγοντες, σωμάτων φαμέν λέγομαι, ισχυριζόμεθα Ανάστασιν. Ανάστασις γαρές τη Δευτέρα του πεπτοκότος στάσης. Εγάρ ψυχέ αθάνατη ούσε, πώς αναστήσονται». Τι ωραία που το λέγει. Όταν λέμε Ανάσταση, εννοούμε ότι έχουμε δευτέρα στάση κάποιου πράγματος που έχει πέσει. Διότι οι ψυχές είναι αθάνατες, και συνεπώς, αφού είναι αθάνατες, πώς μιλάμε για την Ανάστασή τους? «Ή γαρ θάνατον ορίζονται, χωρισμόν ψυχής από σώματος, Ανάστασης εστίν, πάντων συνάφεια, πάλιν ψυχής και σώματος, και δευτέρα του διαλυθέντος και πεσόντος ζώου στάση». Είναι τόσο χαρακτηριστικός ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ώστε μόνο την δική του αυτή περικοπή να είχαμε, θα μας έδινε όλη την εικόνα το περί Αναστάσεως θέμα. Σας παραπέμπω μας, αν θέλετε, είναι το τελευταίο κεφάλαιο στη δογματική του, στο τέταρτον βιβλίο. Μην πηγαίνετε μυαλό σας που είναι τέσσερα βιβλία, ένα όμως είναι δικό του τέταρτο βιβλίο, 27 κεφάλαιων, το τελευταίο του τετάρτου βιβλίου. Έχει ένα εκτενές κεφάλαιο, θα έλεγα έχει ό,τι σας είπα ή θα σας πω. Μέσα σε ένα κεφάλαιο τα περικλεί όλα, περίπου 3-4 σελίδων. Όλο. Λοιπόν, εάν λέγει πρέπει να ορίσουμε τον θάνατον ως χωρισμό της ψυχής από το σώμα, τότε η Ανάσταση δεν είναι τίποτε άλλο παρά η ξανά σχέση ψυχής και σώματος. Και η στάση πάλι του διαλυθέντος και πεσόντος ζώων. Λέγεται πάνω ότι ζει. Και ο άνθρωπος είναι ζώον, με τη διαφορά πως είναι ζώον θεούμενον. Πάνω ότι ζει. Εξάλλου δεν λέμε στο μεγάλο απόδειπνο: «Εξαπτέρυγα ζώα τα χερουβίμ». Ζώα, πάνω ότι ζει. Είδατε, παρακαλώ, αυτό θα το πούμε την προσεχή φορά αρκετά, τι θα πει θάνατος. Αλλά το λέμε από τώρα, αυτό το σημείο. Εάν πρέπει να ορίσουμε τον θάνατον, τι είναι ο θάνατος? Ο χωρισμός της ψυχής από το σώμα. Τι θα πει η Ανάσταση? Η συνάφεια, η ξαναένωση της ψυχής με το σώμα. Αλλά η ψυχή είναι αθάνατη, άρα λοιπόν για να ξαναέχουμε πάλι ένωση, πρέπει το σώμα να γίνει πάλι ό,τι ήταν και πρώτα. Δηλαδή, Ανάσταση. Αυτό ούν το σώμα το φθυρόμενον και διαλυόμενον, αυτό αναστήσεται άφθαρτον. Γιατί αυτό το σώμα που φθείρεται και διαλύεται, αυτό θα αναστηθεί άφθαρτον. Το λέει και εξάλλου και ο Απόστολος Παύλος εις την προς Κορινθίους επιστολή του. Όλα οικουμενικές σύνοδοι, για να φύγω από τους επιμέρους πατέρας, εκφράζουν το πνεύμα της, που εκφράζουν το πνεύμα της Εκκλησίας του Χριστού, αναφέρονται εις το θέμα της Αναστάσεως του Χριστού σαφώς. Ιδιαίτερος μάλιστα η 7η Οικουμενική Σύνοδος στα πρακτικά της ισχολήθη όχι απλώς μόνο με την Ανάσταση των νεκρών, αλλά και με την φύση του σώματος που πρόκειται να αναστηθεί. Όλα τα σύμβολα της πίστεως που ποτέ υπήρξαν μέσα στην μακραίων ιστορία της Εκκλησίας μας αναφέρονται στην Ανάσταση των νεκρών. Το ιεροσολυμητικό
σύμβολον πίστεως, αναφέρει πιστεύομεν και λοιπά, και εις σαρκός Ανάσταση και εις ζωήν αιώνιον. Είναι σαφές. Εις σαρκός Ανάσταση. Είδατε, εις σαρκός. Για να μην πάει το μυαλό κάποιου ότι μπορεί να είναι κάτι κατά μεταφοράν και λοιπά. Το δε αθανασιανόν σύμβολον, το οποίο είναι και μπροστά εις το μέγα ρολόγιον έκδοσης Αποστολικής Διακονίας, λέει τα εξής. Ως της βούλετε σωθήνε, προπάντων χρή αυτό την καθολικήν κρατήσε πίστην, ειν ημις τη σώα και άμωμον τηρήσιεν, άνευ δισταγμού εις τον αιώνα απολύτε. Όποιος θέλει να σωθεί, πρέπει να τηρήσει ακεραίαν την πίστη. Εάν δεν τηρήσει ακεραία την πίστη, άνευ δισταγμού, χωρίς αντιλογία, θα χαθεί. Θα χαθεί. Πίστης δε καθολική αύτη εστίν. Λέει πολλά. Και μένω, παίρνω το σημείο το οποίο μας ενδιαφέρει. Όθε ελεύσεται ο Χριστός. Κρίνε ζώντας και νεκρούς. Ου του οποίου τη παρουσία πάντες άνθρωποι αναστήσονται συν της εαυτών σώμα συν. Με τα σώματά τους αποδώσοντες περί των ιδίων έργων λόγων. Και θα δώσουν λόγο για τις ίδιες τους τις πράξεις. Και οι μεν τα αγαθά πράξαντες πορεύσονται εις ζωήν αιώνιον, είδε τα φαύλα εις το πυρ το αιώνιο. Και τέλος, το γνωστό μας σύμβολο πίστεως της Νικαίας, αυτό που λέμε τουλάχιστον δύο φορές την ημέρα, γι' αυτό ακριβώς λέμε το σύμβολο της πίστεως, η Εκκλησία μας ορθώς το τοποθέτησε. Πρώτον, εις το μεσονυχτικόν, εις την πρωινή ακολουθία και εις το απόδειπνον, εις την τελευταία ακολουθία, ώστε ξεκινάμε με το σύμβολο της πίστεως την ημέρα μας και τελειώνουμε με το σύμβολο της πίστεως την ημέρα μας. Άλλο εάν τελέσουμε και τη Θεία Λειτουργία, οπότε θα ακουστεί το σύμβολο της πίστεως άλλη μία φορά, τρεις φορές. Εις το γνωστό μας λοιπόν αυτό σύμβολο που λέγεται της Νικαίας, τι λέμε εκεί? Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών. Προσδοκώ θα πει περιμένω Ανάσταση νεκρών. Και επειδή οι ψυχές δεν πεθαίνουν, η Ανάσταση που περιμένω είναι των σωμάτων. Δεν νομίζω πια, αγαπητοί μου, κάποιος να φύγει από τον χώρο αυτόν και να βγει έξω και να μην κατάλαβε αυτά που λέμε. Δεν το νομίζω πια. Αν ήμουν δάσκαλος, θα μου λέγανε οι μαθητές, φτάνει πια, μας εζάλισες κύριε καθηγητά ή κύριε δάσκαλε, γιατί μας τα είπες πολλές φορές. Δεν νομίζω. Λοιπόν, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών. Η Εκκλησία μας όμως θέλει να έχει διαρκή αυτή την μνήμη. Βλέπετε, είναι διδάσκαλος που δεν βαρύνεται να τα λέγει και να τα επαναλέγει. Θέλει να έχει λοιπόν διαρκή αυτή την μνήμη της Αναστάσεως των νεκρών. Γι' αυτό κάθε Κυριακή γιορτάζει την Ανάσταση του Χριστού, η οποία είναι ποιητική της Αναστάσεως των νεκρών, διότι είναι η εορτή της δίκης κατά του θανάτου. Μάλιστα, κατά την περίοδο της διακαίνησή μου, που είναι μία εβδομάς, εκτός βέβαια του Αναστασίμου κανόνος που ακούγεται και είναι τόσο πανηγυρικός και εκεί εκφράζεται η πίστη στην Ανάσταση των νεκρών, διαρκώς επαναλαμβάνει η Εκκλησία μας το μικρό μεν, αλλά μεστότατον τροπάριον Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατή σας και της εν της μνήμαση ζωή χαρισάμενος. Επί τεσσαράκοντα δε ημέρες η Εκκλησία μας ψάλλει αυτό το τροπάριο και κατακλείει κάθε ακολουθία αντί του διευθών των Αγίων Πατέρων ημών με το Χριστός Ανέστη. Διότι πράγματι το τροπάριο αυτό, το πολύ μικρό αλλά υπέροχο τροπάριο και χαρακτηριστικών, τα πληροφορεί όλα. Ο Χριστός ανεστήθη από τους νεκρούς, Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατή σας, αφού με τον θάνατον του επάτησε και ενίκησε τον θάνατον, και της εν της μνήμασης ζωή χαρισάμενος. Και εις εκείνους οι οποίοι είναι στα ύνατα ή στα μνήματα, στα μνήματα, ο ρεαλισμός που σας έχω πει, εχάρισε τη ζωή. Αλλά την Ανάσταση των νεκρών, αγαπητοί μου, υπήρξαν και αρνητές της πίστεως,
και εχθροί της πίστεως που την ειρνήθησαν. Η άρνηση της Αναστάσεως των νεκρών είναι αρχαιοτάτη, ενώ ακόμη ζούσαν οι Απόστολοι. Και το ευτύχημα είναι ότι ενώ οι Απόστολοι είναι οι κήρυκες της Αναστάσεως του Χριστού και της Αναστάσεως των νεκρών, οι ίδιοι Απόστολοι είναι εκείνοι οι οποίοι εστάθησαν και οι πολέμοι των αρνητών της Αναστάσεως. Οπότε σημαίνει ότι δεν μπορεί κάποιος να πει ότι οι Απόστολοι παρενόησαν τα πράγματα και υπεστήριξαν κάτι το οποίο θα ήταν ανεδαφικό και παράλογο. Όχι. Ενώ ή παρενοήθη το κήρυγμά τους. Προσέξατε. Ή παρενοήθη το κήρυγμά τους. Ότι εκείνοι μεν κήρυξαν για την Ανάσταση των νεκρών, αλλά αυτή η Ανάσταση δεν είναι πραγματική, αλλά είναι, ας πούμε, ηθική. Θα δούμε λίγο πιο κάτω. Όχι, δόξα τω Θεώ, ζούσαν οι Απόστολοι όταν παρενοήθη η Ανάσταση των νεκρών και όταν πολεμήθη η Ανάσταση των νεκρών και ανέλαβαν να τους πολεμήσουν, όπως σας είπα, οι ίδιοι οι Απόστολοι του Χριστού. Ο Απόστολος Παύλος, επί παραδείγματι, αναφέρει στην δευτέραν προς Τιμόθεον επιστολή του την εξής περίπτωση. Σας τη διαβάζω. 2,16-18. «Τας δε βεβήλους», γράφει στον Τιμόθεον, «καινοφωνίας περιείστασο». Δηλαδή, τις βέβυλες κούφιες κουβέντες, τα βέβυλα κούφια λόγια, άστα στην άκρη. Αυτά που λένε οι αρνητές της πίστεως. «Επιπλείον γαρ προκόψουσιν ασεβίας». Γιατί θα προκόψουν στην ασέβεια πιο πολύ και πιο πολύ. «Και ο λόγος αυτών ως γάνγρενα νομήν έξι». Θα απλωθεί σαν τη γάνγρενα η αίρεσή τους. Ποια είναι δε αυτή η αίρεση την οποία εδώ ο Απόστολος χτυπά? «Όνες την ημένεως και φιλητός, εκ των οποίων αρνητών σου κατονομάζω», λέγει εις τον Τιμόθεον, «των ημένεων και των φιλητών». Ήσαν δύο χριστιανοί, οι οποίοι όμως ειρνήθησαν την Ανάσταση του Χριστού και την Ανάσταση των νεκρών. Ήτινες, περί την αλήθεια ιστόχησαν, οι οποίοι ιστόχησαν γύρω από την αλήθεια, πέσαν έξω, λέγοντες, την Ανάσταση ήδη γεγονένε, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι η Ανάσταση ήδη έχει γίνει και ανατρέπουση την τεινών πίστη και αναποδογυρίζουν την πίστη μερικών, οι οποίοι βεβαίως είναι αυτοί οι άνθρωποι ασταθείς και ευλίγιστοι, δεν είναι σταθεροποιημένοι εις την πίστη. Ώστε λοιπόν, τι έλεγαν αυτοί, ο ημένεος και ο φιλητός? Ότι η Ανάσταση ήδη είχε γίνει. Βέβαια, τι εννοούν με αυτό, τι εννοεί ο Απόστολος, θα το δούμε λίγο πιο κάτω, παίρνοντας όμως με τη σειρά όλους εκείνους οι οποίοι ειρνήθησαν την Ανάσταση των νεκρών, παλαιούς και νεοτέρους. Και πρώτα-πρώτα είναι οι ορθολογιστές, αγαπητοί μου, παλαιοί και νεότεροι. Οι ορθολογιστές δεν είναι τίποτα άλλο παρά εκείνοι που προσπαθούν να κρίνουν και να μετρήσουν τα πάντα με το μέτρο του λογικού των. Αλλά θα σας το έλεγα και να το ξέρετε πάντοτε, το λογικό μας είναι πεπερασμένο. Δεν μπορεί το ανθρώπινο λογικό όλα να τα καταλάβει. Ούτε θα υπάρξει ποτέ περίπτωση κάποτε να καταλάβει κάτι, αν σήμερα το ανθρώπινο μυαλό δεν καταλαβαίνει. Πρέπει να το ξέρουμε αυτό. Έχει αποδειχθεί, και φιλοσοφικά έχει αποδειχθεί, ο Κάντιος μάλιστα το απέδειξε, τα όρια του νου. Δεν είναι δυνατόν το ανθρώπινο μυαλό, ότι κι αν υποτεθεί ότι έχει εξέλιξη, δεν μπορεί ποτέ να τα πιάσει όλα. Έχει όρια, είναι πεπερασμένο. Πώς λοιπόν μπορώ να πω κάτι το οποίο εμφανίζεται πέραν των ορίων της λογικής μου, να πω ότι αυτό δεν υπάρχει, μόνο και μόνο γιατί το μυαλό μου δεν το καταλαβαίνει? Όπως είναι εν προκειμένου η περίπτωση της Αναστάσεως των νεκρών. Τι λέγει ο ορθολογιστής, ο οποίος είναι ο φυσικός άνθρωπος, όχι ο άνθρωπος του πνεύματος, ο άνθρωπος της χάριτος, ο άνθρωπος της πίστεως, αλλά ο άνθρωπος ο φυσικός, ο οποίος είναι όπως είναι, με το μυαλό του όπως είναι, με τα όρια του.
Δεν μπορεί ποτέ, στερούμενος ο άνθρωπος αυτός των θείων φωτισμών, δεν μπορεί ποτέ να καταλάβει πώς είναι δυνατόν ένα σώμα το οποίο διαλύεται στο χώμα, ότι αυτό το σώμα δύναται πάλι να επανασυσταθεί και να ζήσει αιωνίως. Εκτός από τον ορθολογισμό είναι και ο υλισμός. Οι υλιστές. Αυτοί οι οποίοι αρνούνται και τον Θεόν και την ψυχή. Πώς είναι δυνατόν φυσικά να δεχθούν Ανάσταση νεκρών, αφού αρνούνται τα πάντα. Δεν δέχονται παρά μόνον ό,τι βλέπουν, ό,τι αισθάνονται, ό,τι καταλαβαίνουν. Πολλές φορές μάλιστα κάτι πολύ πιο εδώ και από τα όρια της λογικής. Όχι πιο πέρα από τα όρια, αλλά και ένθεν των ορίων της λογικής. Μόνο ό,τι υποπίπτει στις αισθήσεις των, αυτό και μόνο δέχονται. Πώς είναι δυνατόν οι ληστές να δεχθούν Ανάσταση νεκρών όταν δέχονται το τα πάντα ρί, ότι όλα κυλούν. Το σώμα μου έγινε χώμα, αυτό το χώμα θα βγάλει χορτάρια, τα χορτάρια θα τα πάρουν, θα τα φάνε τα ζωντανά, οι γίδες και τα πρόβατα, θα φάνε οι άνθρωποι τις γίδες και τα πρόβατα, και έτσι κυκλοφορεί ο ένας άνθρωπος μέσα στον άλλον άνθρωπο, κατά το τα πάντα ρί, όλα ρέουν, όλα μεταβάλλονται. Και το ένα κινείται μέσα στο άλλο κατά μίαν αέναον και διαρκή κίνηση. Έτσι ο υλισμός βλέπει την Ανάσταση των νεκρών αδύνατον να υπάρξει. Τρίτην υπανθεϊστέ. Προσέξτε, αυτά είναι και στους παλιούς και στους νεοτέρους αρνητάς. Και τότε υπήρχαν αληστέ, οι ληστέ και σήμερα υπάρχουν. Και τότε υπήρχαν πανθεϊστέ και σήμερα υπάρχουν. Επί παραδείγματι, ο βουδισμός, ο οποίος έχει εξαπλωθεί στην Δύση, και όσοι τον αποδέχονται ή διαβάζουν βουδιστικά βιβλία, αποδέχονται και τον πανθεϊσμό. Αλλά και η θεοσοφία, αλλά και ο πνευματισμός, αλλά και ο μασονισμός, όλα αυτά που έχουν ανατολική την προέλευση, δέχονται τον πανθεϊσμό. Έχουν πανθεϊστική βάση. Πάνω ότι ενεργείται, και όταν μιλούν και για πνεύμα ακόμη, όλα είναι μέσα εις το κλειστό σύμπαν. Τίποτα δεν βγαίνει έξω από το κλειστό σύμπαν. Συνεπώς, είτε νεότεροι είναι οι πανθεϊστές, είτε παλαιότεροι, το θέμα είναι ότι ο πανθεϊσμός αρνείται την Ανάσταση των νεκρών. Διότι ο πανθεϊσμός ταυτίζει τον Θεόν με την κτήση και τους ανθρώπους. Παν ότι κατά τον πανθεϊσμό για μια στιγμή υπάρχει, την επόμενη στιγμή δεν υπάρχει και ενούται με το ασυνείδητο σύμπαν και δεν διατηρεί ουδε μίαν προσωπική συνείδηση. Αυτό είναι ο πανθεϊσμός. Συνεπώς, η Ανάσταση των νεκρών προϋποθέτει διατήρηση της προσωπικότητας και διατήρηση της ατομικότητας του σώματος. Αλλά στον πανθεϊσμό ούτε η προσωπικότητα διατηρείται, ούτε και η ατομικότητα του σώματος. Διότι εκείνος που αποθνίσκει ενούται με την μεγάλη ψυχή, το μέγα πνεύμα του σύμπαντος, που είναι αυτό τούτο το σύμπαν. Τίποτε άλλο. Κατά το έχω μια επιφάνεια νερού, πετιέται ένας πίδακας, ένα συντριβανάκι. Αυτό το συντριβανάκι έχει μια υπόσταση, διότι ξεφεύγει από την επιφάνεια ή τον όλον όγκο του νερού. Ξαναπέφτει όμως το συντριβανάκι αυτό μέσα στο νερό και τότε ξαναγίνεται ό,τι ήταν και πρώτα. Αυτό είναι ο πανθεϊσμός. Ότι πέθανα, ενώθηκα με το σύμπαν. Έτσι δεν διατηρείται ούτε η ατομικότητα του σώματος, ούτε και η προσωπικότητα του πνεύματος. Κι ας λένε ότι οι πανθεϊστές, είτε λέγονται θεοσοφιστέ, είτε λέγονται μασόνοι, είτε λέγονται πνευματιστέ, ας μιλούν για ζωή εις το υπερπέραν κλπ. Ο πανθεϊσμός είναι η βάση τους. Μην το ξεχνούμε αυτό ποτέ. Εξάλλου αυτό το νιρβάνα δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια μακαριότητα που ποτέ δεν δόθηκε απάντηση τι ακριβώς είναι. Είναι η μακαριότητα εις το μηδέν, εις την ανυπαρξία. Μακαριότητα εις την ανυπαρξία. Θερυπίν, τραβάω πολλά στη ζωή μου. Ήμουν ευτυχής όμως πριν γεννηθώ. Πριν γεννηθώ υπήρχα, κατά το πανθεϊσμό, υπήρχα, αλλά δεν είχα συνείδηση, ήμουν ευτυχής. Έτσι πάλι, μετά των θανατών μου, θα είμαι ευτυχής.
γιατί θα είμαι βυθισμένος μέσα στον Ιρβάνα, μέσα στη μακαριότητα της ανυπαρξίας. Είναι μία ύπαρξη εν ανυπαρξία. Δηλαδή, μία ύπαρξη η οποία στερείται προσωπικότητος και συνειδήσεως και ατομικότητος ως προς το σώμα μου. Άρα πώς είναι δυνατόν ένας πανθεϊστής να δεχτεί την Ανάσταση των νεκρών? Είναι δυνατόν ποτέ? Αδύνατον. Αλλά έχουμε και τους γνωστικούς, παλαιούς και νεοτέρους. Ο μασονισμός, αγαπητοί μου, σας το έχω πάρα πολλές φορές πει, έχει γνωστική διάσταση. Δηλαδή δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια νεοτέρα μορφή του παλαιού, του αρχαίου γνωστικισμού. Είναι γνωστό ότι ο γνωστικισμός στηρίζεται σε οποιαδήποτε μορφή και αν εμφανίστηκε στην ιστορία, πάντα στηρίζεται εις την διαρχία. Δηλαδή, εις την παρουσία της ύλης και του πνεύματος. Ότι το πνεύμα είναι δημιούργημα ενός αγαθού Θεού, ο οποίος αποτελεί αρχήν. Το σώμα είναι αποτέλεσμα δημιουργίας ενός κακού Θεού, ο οποίος αποτελεί αρχήν. Έχουμε λοιπόν δύο αρχές, διαρχία. Την αρχήν του καλού και την αρχήν του κακού. Και η διαρχία δεν είναι τίποτε άλλο παρά η προσπάθεια του ανθρώπου να ερμηνεύσει το αγαθόν και το κακόν που υπάρχει μέσα στη γη, στο σύμπαν. Έτσι λοιπόν, όλα τα παλαιά φιλοσοφικά συστήματα και αυτού του Πλάτωνος ακόμη, κατά βάση όλα είναι διαρχικά. Και τα μέχρι σήμερα φιλοσοφικά συστήματα της Ανατολής, Βουδισμός κλπ. Κλπ, κατά βάση όλα είναι διαρχικά. Έρχεται λοιπόν ο γνωστικισμός να επιδράσει, φαίνεται τώρα, σε κάποιους χριστιανούς, όπως είναι ο Ημένεας και ο Φιλητός, τους οποίους κατακρίνει ο Απόστολος Παύλος, και οι οποίοι υπεστήριζαν πνευματικήν ή ηθικήν Ανάσταση, αποκλείοντες την Ανάσταση των σωμάτων. Ποια είναι αυτή η πνευματική Ανάσταση? Προσέξτε παρακαλώ, εδώ είναι μέγας ο κίνδυνος, και ορθώς το Πνεύμα του Θεού καταχώρησε μέσα στην Αγία Γραφή την καταδίκη αυτήν, διότι στις ημέρες μας, σε κάθε εποχή πάντοτε, ιδιαίτερα στις ημέρες μας, αυτό το τελευταίο είναι εκείνο το οποίο έχει πάρα πολύ αξία και σημασία. Προσέξτε. Είναι γνωστό ότι όταν βαπτιστούμε αναγεννόμεθα. Αλλά αναγεννόμε από την αμαρτωλή μου κατάσταση, από το προπατορικό μου αμάρτημα. Συνεπώς έχω Ανάσταση. Ήμουνα ο πεσμένος από την αμαρτία και τώρα σηκώνομαι ο εγυρώμενος εις την αγιότητα, την αρετή. Ήμουν η πεσμένη εικόνα του Θεού και τώρα εγείρεται η εικόνα του Θεού. Αυτή η εικόνα του Θεού που εγείρεται τώρα λέγεται Ανάστασης. Αυτή η ουσία Ανάστασης τι έχει? Έχει πνευματικό χαρακτήρα, πνευματική διάσταση. Ή ακόμη, είμαι αμαρτωλός και τώρα γίνομαι Άγιος. Σημαίνει αναισθήθηκα ηθικά. Σας θυμίζω την παραβολή του Ασώτου Ιού. Τι είπε ο πατέρας εις των πρεσβύτερων ιών, όταν εκείνος εζήλευσε και δεν ήθελε να μπει μέσα εις το σπίτι, όταν ήκουσε τη μεγάλη χαρά που έγινε για τον ερχομό του νεωτέρου ιού? Τι είπε? Παιδί μου, του λέγει, έπρεπε να χαρείς για τον αδελφό σου, γιατί αυτός ήταν νεκρός και έζησε. Χαμένος και βρέθηκε. Νεκρός και έζησε. Δηλαδή αναισθήθηκε. Να αναισθήθη από την έκρα του την ηθική. Να λοιπόν, λέγει ο Ημένεος και ο Φιλητός, είδατε παρακαλώ η διαστροφή της ερμηνείας της Αγίας Γραφής. Ωραία. Βαπτίστηκες, αναισθήθης. Μην περιμένουμε λοιπόν άλλη Ανάσταση. Τελείωσε το πράγμα. Αντιληφθήκατε που βρίσκεται η αίρεσης? Βαφτίστηκες, αναγεννήθηκες, έγινες καινούργιος άνθρωπος, αναισθήθης. Πάει, αυτό είναι. Τέλος. Δεν υπάρχει άλλη Ανάσταση. Αυτό είναι εκείνο που λέει ο Απόστολος, που λένε ότι ήδη η Ανάσταση έγινε. Και τώρα δόξα τω Θεώ που ο ίδιος ο Απόστολος αναλαμβάνει να τον χτυπήσει. Και τι λέγει? Τινές
Γράφει τώρα εις την πρώτη προς Τιμόθεο και αναφέρεται στο ίδιο θέμα. Την αγαθήν συνείδησην αποσάμενη περί την πίστην εναβάγησαν. Εναβάγησαν περί την πίστην. Γιατί έσπρωξαν την αγαθήν συνείδηση να ερμηνεύσουν ορθώς και υπό το πνεύμα της Εκκλησίας των Λόγων του Θεού. Ωνεστήν Ημένεος και Αλέξανδρος. Εδώ αναφέρει τον Ημένεον που είναι ο προηγούμενος και ο Αλέξανδρος νέων πρόσωπων, ενώ στη Δευτέρα Επιστολή αναφέρει τον Ημένεον και τον Φιλιτών. Ους παρέδωκα το σατανά ή να παιδευθώσει μη βλασφημή. Θα πει, τους απέκοψα από την Εκκλησία ως αιρετικούς και συνεπώς έπεσαν στα χέρια του σατανά να δαιμονιστούν ή να πάθουν αρρώστιες. Έχουμε δύο παραδόσεις εις τον σατανά. Η μία παράδοση είναι με τον αφορισμό, ναι, αυτό το παρέδωκα θα πει αφορίζω, κόβω από την Εκκλησία και ρίχνω στα χέρια του σατανά. Ή να πέσει σε αρρώστιες ανίποτε στο σώμα, όπως είναι εκείνος ο αιμομίκτης της Κορίνθου, τον οποίο λέγει, για τον οποίο λέει ο Απόστολος, τον παρέδωκα εις τα χέρια του σατανά, για να παιδευτεί το σώμα του και να σωθεί εν ημέρα κρίσεως το πνεύμα του. Δηλαδή, να αρρωστήσει, να βάλει μυαλό, να μην είναι αιμομίκτης. Και τώρα εδώ, τους παρέδωκα στο σατανά. Δεν μας το διασαφίζει όμως. Σωματικός ή πνευματικός. Σωματικός θα πει να αρρωστήσουν. Πνευματικός θα πει να δαιμονιστούν. Τους παρέδωσα λοιπόν στον σατανά για να μην βλασφημούν. Θα πει βλασφημούν. Να μην λένε στραβά πράγματα ότι έγινε ήδη η Ανάσταση των νεκρών. Ενώ δεν έγινε. Την περιμένουμε την Ανάσταση των νεκρών. Και ότι η Ανάσταση των νεκρών δεν είναι πνευματική ή ηθική, αλλά είναι σωματική Ανάσταση. Σαφέστατα. Όπως βλέπετε, χαρακτηριστικό εδώ είναι ότι η άρνηση της πίστης της Αναστάσεως των νεκρών δεν είναι ευθεία, αλλά πλαγία. Δηλαδή, δεν την αρνούνται ο Ημένεος και ο Φιλιτός και ο Αλέξανδρος την Ανάσταση, αλλά την οθεύουν. Αυτό κάνει ο διάβολος, αγαπητοί. Είναι η μέθοδος του σατανά που υποβάλλει στους πολλούς από τους χριστιανούς μας όχι να αρνηθούν, αλλά να νοθεύσουν. Σου λέει, δεν αρνούμε τον Χριστόν, πάω στην Εκκλησία, κάνω το σταυρό μου. Αυτό όμως δεν σώζει, γιατί αν του πεις τα παρακάτω, θα σου πει σταμάτα. Δεν τα δέχομαι. Εάν όμως θα έπρεπε να σου πει ο διάβολος να μην πας καθόλου στην Εκκλησία, θα λέγεις, για στάσου, γιατί. Αλλά σου λέει, να πας στην Εκκλησία. Βέβαια, εξομολογήσου μια φορά στα 50 χρόνια, δεν πειράζει. Βρε αδελφέ, και μια φορά το χρόνο εξομολογήσου. Δεν τον πειράζει τον διάβολο αυτό. Κοινώνησε, σου λέει, και μια φορά το χρόνο. Δεν χάλασε ο κόσμος. Αλλά δεν θέλει να πλησιάσεις πολύ στην πνευματική ζωή. Και βλέπετε, μόλις κάποιος πλησιάσει λίγο περισσότερο, πέφτουν όλοι απάνω του. Και του λέγουν, εσύ τι είσαι, γιατί. Εδώ δεν έχουμε άρνηση της Εκκλησίας, έχουμε διαστροφή της Εκκλησίας. Αυτό λοιπόν είναι το χαρακτηριστικό. Σήμερα, αγαπητοί μου, είναι διάχυτη αυτή η διεστραμμένη αντίληψη περί της Αναστάσεως των νεκρών, αν θέλετε, και περί της Αναστάσεως του Χριστού. Δεν θα ξεχάσω ποτέ μου, όταν κάποτε, πολλά χρόνια είναι, διάβαζα ένα άρθρο για την Ανάσταση του Χριστού σε μία σοβαρή εφημερίδα των Αθηνών, που ομίλει δια την Ανάσταση, να μην πολύ πραγμανώ, δηλαδή δια την Ανάσταση της φύσεως, και ότι δεν είναι η Ανάσταση του Χριστού παρά η Ανάσταση της κτήσεως. Γι' αυτό και τη γιορτάζουμε την Ανάσταση του Χριστού την εποχή της Ανοίξεως, διότι είναι η Άνοιξη και αυτό είναι η Ανάσταση των πάντων. Φοβερόν πράγμα! Φοβερόν πράγμα! Δηλαδή τι έχουμε εδώ? Έχουμε Ανάσταση, την οποία όμως είτε πνευματικός την ονομάζουν, την εννοούν, είτε ηθικός, είτε κατά μεταφοράν, είτε κατά πανθεϊστικών τρόπων, είτε κατά φυσικών τρόπων. Ένα, δεν ομολογούν την ορθήν πίστην ότι ο Χριστός ανεστήθη από τους νεκρούς και θα αναστηθούμε και εμείς με τα σώματά μας αυτά, τα οποία σήμερα έχουμε και είναι φθαρτά και θνητά.
Μάλιστα, υπάρχει και ακόμη μία αντίληψη που είναι αρνητική της Αναστάσεως των νεκρών. Παρακαλώ προσέξετε την, και αυτή είναι παλαιά και σύγχρονος. Τι λέτε Ανάσταση νεκρών θεωρούν μερικοί? Την διατήρηση του γένους. Εγώ θα πεθάνω, αλλά δεν θα πεθάνω. Ζω και θα ζω στο πρόσωπο του παιδιού μου. Μεθαύριο θα πεθάνει το παιδί μου. Μεθαύριο θα πεθάνει το παιδί μου. Θα ζω, το παιδί μου θα ζει στο πρόσωπο του παιδιού του, αλλά και εγώ θα ζω στο πρόσωπο του εγγονού μου. Συνεπώς, αυτή τη στιγμή επί παραδείγματι ο Αδάμ ζει, γιατί ζει μέσα σε μας. Το δικό του το σπέρμα, η δική του ύπαρξη είναι μέσα σε μας. Συνεπώς, όταν λέμε Ανάσταση, δεν εννοούμε τίποτα άλλο παρά την ύπαρξη και διατήρηση του γένους μέσα στην ιστορία. Θα σας φανεί παράξενο να σας έλεγα ότι αυτήν την θεωρία, την ανόητον, την υποστηρίζουν οι Εβραίοι, την υπεστήριζαν οι παλαιοί Εβραίοι, οι Σαδουκαίοι, την υποστηρίζουν και σήμερα οι Εβραίοι, μέχρι σήμερα βεβαίως, είναι φυσικό. Διότι είναι, ξέρετε, ενθυμίστε από το Ευαγγέλιο ότι οι Σαδουκαίοι δεν επίστευαν την Ανάσταση των νεκρών, γι' αυτό είχαν πει εκείνο των ανόητων μύθων. Σας τον είχα αναφέρει μια προπερασμένη φορά με την γυναίκα εκείνη που την επανδρέθηκαν 7 άδελφοι και τίνος θα ήτο γυναίκα εάν δεν άφησε παιδιά, τίνος γυναίκα θα ήτο εάν θα εκείνο το η Ανάσταση των νεκρών. Και είχαν πει το επιχείρημα αυτό εις τον Κύριον διά να τον παγιδεύσουν τον Κύριον και να τον φέρουν σε δύσκολη θέση. Και ο Κύριος τους απέδειξε ότι έχουν παχυλήν άγνοιαν περί την γραφήν. Παχυλήν! Οπότε πίστευαν τότε οι Σαδουκαίοι την Ανάσταση του γένους, διότι θα ερωτήσετε και πώς ερμηνεύουν τότε εις τους προφήτας φερυπήν το όραμα του Εζεκίηλ. Πώς? Κατά εθνικών τρόπων. Εξάλλου υπάρχει και αυτή η διάσταση. Αλλά δεν εξαντλείται εις αυτήν τη διάσταση. Διότι τον Θεό δεν ενδιαφέρει η ιστορία ενός έθνους, αν το θέλετε, από κοσμικής πλευράς, ενός ασημάντου έθνους. Τι στάθηκε το Ισραήλ σε όλη την ιστορία? Μια γωνίτσα της γης που δεν μπορείτε να τη βρείτε εύκολα και στο χάρτη. Τι στάθηκε η ιστορία του Ισραήλ? Αν θέλετε, η ιστορία του Ισραήλ στάθηκε μία από τις πιο ταπεινές ιστορίες από πλευράς στρατιωτικής, από πλευράς τέχνης, πολιτισμού κλπ. Η πιο τυποτένια ιστορία της γης στάθηκε η ιστορία του Ισραήλ. Έχει μια μοναδικότητα. Αυτή η μοναδικότητα την κάνει την ιστορία του Ισραήλ να είναι πάνω από τις ανθρώπινες ιστορίες όλων των λαών και όλων των εθνών. Ότι εκεί μέσα κυβερνάει ο Θεός για να σταθεί ο Ισραήλ ένας τύπος όλων των λαών και όλων των εθνών. Λοιπόν, ναι, εκεί ομιλεί ο Θεός με το όραμα του Εζεκίηλ και δίνει μια διάσταση εθνική. Αλλά δεν εξαντλείται σε μια εθνική διάσταση εκείνο το θαυμάσιο όραμα του Εζεκίηλ. Απλούστατα, αυτό είναι μαζί με την παρουσία του λαού του Ισραήλ ως λαού στην ιστορία ένας τύπος. Μία εικόνα, μία ιστορική εικόνα η οποία έρχεται να εξαντληθεί στο γεγονός της Αναστάσεως των νεκρών. Λοιπόν, τι λέγουν? Να πως ερμηνεύουν. Ερμηνεύουν ότι απλώς ζει, επιζεί και επιβιούται ο Ισραήλ. Αυτό λέγεται Ανάσταση των νεκρών. Θέλετε να το δείτε και πως το σκέπτονται και οι σύγχρονοι Εβραίοι αυτό? Αντιγράφω από τα χρονικά, εβραϊκό περιοδικό, της 11ης τεύχος 11 Σεπτεμβρίου 78. Αντιγράφω από άρθρον που το γράφει κάποιος πι Γιώκας. Γράφει: ο Ιεχωβά είναι ο ένας και μόνος Θεός, Θεός του Ισραήλ, ώστις τιμωρείτας αμαρτίας του λαού τούτου εν ζωή και τον ακολουθεί και τον προστατεύει και τον θεωρεί περιούσιον και τον προορίζει να κυριαρχήσει επί της γης. Παρακαλώ, να κυριαρχήσει επί της γης, σιωνισμός. Ουρανία μεταθανάτιος ζωή δεν υπάρχει. Και οι τάφοι των Ισραηλιτών ποτέ δεν ανοίγουν.
Ορίστε. Οι νεότεροι Σαδουκαίοι δεν πιστεύουν στην Ανάσταση των νεκρών, αλλά πιστεύουν στην Ανάσταση του γένου, της φυλής, στην παρουσία της φυλής μέσα στην ιστορία. Βλέπετε παρακαλώ πόσες θεωρίες υπάρχουν που προσπαθούν να προσβάλλουν την μεγάλη αλήθεια της Αναστάσεως των νεκρών. Γι' αυτό σας τα είπα, όλα σας τα είπα, ώστε όποια και να ακούσετε να είσαστε ενήμεροι και να ασφαλίζεστε. Αλλά μία τελευταία πρέπει ακόμη περίπτωση να πούμε, ίσως και μία που στην εποχή μας κάπως άρχισε πάλι να δημιουργεί μία ανησυχία στους ανθρώπους. Είναι η μετενσάρκωσης, η μετενψύχωσης. Διότι και η μετενσάρκωσης αρνείται την Ανάσταση των νεκρών. Δηλαδή η θεωρία της μετενσαρκώσεως αρνείται την Ανάσταση των νεκρών. Ο όρος βέβαια επικρατεί ως μετενψύχωσης, αλλά δεν είναι ορθός. Ο ορθότερος είναι μετενσάρκωσης, διότι δεν έχουμε αλλαγές ψυχών, αλλά έχουμε αλλαγές σωμάτων και η ψυχή παραμένει η μία και μόνη. Συνεπώς, είτε θα πούμε μετενσωμάτωσης, είτε μετενσάρκωσης. Είναι ορθότερος όρος. Τι είναι αυτή η θεωρία? Είναι μια θεωρία. Όταν λέμε θεωρία, ένα πιστεύω, όχι ότι είναι τίποτε το σίγουρο, απλώς έτσι, ένα πιστεύω, μια θεωρία. Περί αιωνίας ανακυκλήσεως υπάρξεων και περί διαδοχικών μετενσαρκώσεων έως ότου επέλθει στην ψυχή μια πλήρης κάθαρσης. Δηλαδή, πεθαίνει ο άνθρωπος, να το πούμε απλό ελληνικά, πεθαίνει ο άνθρωπος και η ψυχή του μπαίνει σε ένα καινούριο σώμα. Το σώμα αυτό μπορεί να είναι είτε ζώου, ενίοτε και φυτού. Κάτι πολύ παρακάτω, φυτού. Ζώου ή ανθρώπου. Και πάλι ξαναρχίζει η ζωή με μια καινούρια γέννηση και πάλι αρχίζει μια προσπάθεια βελτιώσεως, αλλά μην δυνάμενος ο άνθρωπος ή το ζώο αυτό να βελτιωθεί, πάλι όταν ψοφήσει το ζώο πεθάνει. Είπα ψοφήσει επίτηδες. Και πάλι η ψυχή αυτή θα μπει σε ένα καινούριο σώμα για τρίτη, για τέταρτη φορά. Αυτός ο κύκλος υποτίθεται ότι διαρκεί 3.000 χρόνια. Η πίστη σε αυτήν την μετενσάρκωση, αγαπητοί μου, είναι πολύ παλιά. Είναι πάρα πολύ παλιά. Τη συναντούμε στους Ινδούς και στους Ανατολικούς λαούς. Μάλιστα, πρώτου βουδισμού, ο βουδισμός, όπως τα ξέρετε, ξεκίνησε τον 6ο αιώνα π.Χ. Είναι πολύ πρώτου 6ου αιώνα π.Χ. Οι Αιγύπτιοι πίστευαν στη μετενσάρκωση από τον καιρό που υπήρξαν εκεί ή στον τόπο που βρίσκονται στην Αίγυπτο. Πάντα επίστευαν στην μετενσάρκωση. Λοιπόν, τη συναντούμε, σας είπα, στην Ανατολή. Αλλά εις των ελληνικών χώρων η μετενσάρκωση εισήχθη με τον Πυθαγόρα, ο οποίος κατά τον Ηρόδοτο την παρέλαβε από τους Αιγυπτίους. Από τον Πυθαγόρα την πήρε ο Πλάτων. Ο Πλάτων και από τους Ορφικούς και από τον Πυθαγόρα. Από τον Πλάτωνα την επήρε ο Πλωτίνος. Και έτσι βλέπουμε και στην αρχαία Ελλάδα να υπάρχει αυτή η αντίληψη της μετενσαρκώσεως, η οποία όμως δεν στάθηκε παρά τα αυτά, τουλάχιστον εις τον Πλάτωνα, δεν στάθηκε σαν η κυρία του θεωρία περί των ψυχών και ή περί του μέλλοντος του ανθρώπου. Αλλά για τον Πλάτωνα, ξαναλέγω, σαν στο περιθώριο να στάθηκε η θεωρία αυτή, την οποία όμως παρά τα αυτά την εγκολπούται ο Πλάτων. Αλλά είναι πολύ σπουδαία η περίπτωση, διότι αγαπητοί μου, σήμερα που έχουμε μία αναβίωση των ανατολικών θρησκειών, του βουδισμού επί παραδείγματι, και μία όρμηση αυτών των ανατολικών θρησκειών, του λεγόμενου ανατολικού πνευματικού διαλογισμού, στον δυτικών κόσμο, Ευρώπη και Αμερική, φυσικά και στην Ελλάδα, και έχουμε πάρα πολλά θύματα που δίνουν αυτή και προσοχή σε αυτών των λεγόμενων πνευματικών ανατολικών διαλογισμών, και ότι θα βρεις εκεί τη γαλήνη σου και την ειρήνη σου και άλλα πολλά τέτοια, κατά φυσικών εννοείται πάντοτε τρόπων και πανθεϊστικών, μην το ξεχνάμε αυτό ποτέ, πάντα οι βάσεις είναι πανθεϊστικοί,
επειδή υπάρχει αυτή η κατάσταση και επειδή αυτά δυστυχώς προβάλλονται και από τηλεοράσεως και από τα μέσα ενημερώσεως, όπως γράφονται και σε περιοδικά και εφημερίδες, και ο λαός μας που δεν ξέρει, αλλά γιατί δεν ξέρει, όφιλε να ξέρει. Θα μου πείτε, μας τα είπατε να τα ξέρουμε? Φωνάξατε για να τα μάθετε? Μην λέμε πάντα την ευθύνη ότι όφιλα να μας τα πούνε εκείνοι που πρέπει να τα πούν, και ο λαός πρέπει να φωνάξει. Θέλουμε να μάθουμε. Βέβαια σας επαινώ εσάς. Δεν τα λέω για εσάς, σας επαινώ γιατί εδώ που έρχεστε ακριβώς έρχεστε να μάθετε. Εκείνοι όμως, οι πολλοί, για τους οποίους οδύρομαι αγαπητοί μου, όταν βλέπουν στην τηλεόραση να αναπτύσσεται η θεωρία της μετενσαρκώσεως και τη χάβουν σαν χάπι, σαν να μην υπάρχει τίποτε άλλο. Πέστε μου, είναι άξιοι πολλών κλαμάτων και οδυρμών οι άνθρωποι αυτοί? Είναι? Θα μου πείτε, τι έπρεπε να κάνουν? Βαφτίστηκες, αδελφέ μου? Είσαι χριστιανός? Δεν έχεις μέσα σου καμιά αγία ανησυχία να ερωτήσεις? Το άκουσες άλλοτε αυτό από τη μάνα σου και τον πατέρα για τη μετενσάρκωση? Για ρώτα. Είναι σωστό πράγμα? Το δέχεται η εκκλησία στην οποία ανήκεις? Εκτός βεβαίως αν δεν πιστεύεις πια στον Ιησού Χριστόν. Τότε είσαι άξιος της τύχης σου, αδελφέ μου. Άξιος της τύχης σου. Πάλι σε λυπάμαι. Και οδύρομαι για σένα. Αλλά είσαι άξιος της τύχης σου. Διότι όταν εσύ αρνείσαι τον Χριστόν, επόμενον είναι λεγεώνα δαιμόνων να εισέλθει μέσα στην ψυχή σου και να γίνεις εσύ κατοικητήριον των δαιμόνων. Ή μάλλον εσύ, ναι, οι δαίμονες να έρθουν να κατοικήσουν μέσα σε σένα και να σου κουβαλήσουν κάθε πλάνη και κάθε ανοησία και κάθε μύθο εις το ανόητο μυαλό σου. Επειδή λοιπόν υπάρχει αυτή η αντίληψη για την μετενσάρκωση, την μετεμψύχωση όπως λέγεται από τηλεοράσεως, γι' αυτό είναι τόσο σπουδαίο να ξέρουμε μερικά πράγματα. Λοιπόν, δεν είναι τίποτα άλλο η θεωρία της μετενσαρκώσεως παρά μια καθαρή φαντασίωση. Δηλαδή, ελέγχεται με τον πιο απλούν τρόπον ότι είναι ανόητος φαντασίωσης η θεωρία αυτή. Παράδειγμα, τι λέει η θεωρία αυτή? Ότι άμα πεθάνεις, άμα η ψυχή σου δεν τελειοποιήθηκε, ξαναγυρίζεις πίσω. Πού γυρίζεις? Σε έναν άνθρωπο, ή αν στάθηκες πολύ αμαρτωλός, σε ένα ζώο. Αν είχες φερυπίν το πείσμα, γίνεσαι γάιδαρος. Εάν είχες τηλεμαργία, γίνεσαι γουρούν. Και αν είχες την υπερηφάνεια, γίνεσαι παγώνι. Και ούτω καθεξής. Αλλά ερωτούμε. Πρώτον, όταν η ψυχή μου, η ατελής και αμαρτωλή, μπει σε ένα ζώο, το ζώο έχει λογική και συνείδηση ώστε να πετύχω βελτίωση της ψυχής μου? Διότι ο σκοπός της μετενσαρκώσεως είναι η βελτίωση της ψυχής. Μα σε ένα ζώο η ψυχή, τι ψυχή? Το ζώο δεν έχει λογική και δεν έχει συνείδηση. Τότε γιατί να μπει μέσα σε ένα ζώο η ανθρωπίνη ψυχή, αφού δεν υπάρχει συνείδηση? Θα μου πείτε, τότε μπαίνεις σε έναν άνθρωπο. Μάλιστα, μπαίνεις σε έναν άνθρωπο. Αλλά για να τύχει η ψυχή βελτιώσεως, πρέπει να έχει μνήμη της προτέρα ζωή και αυτοσυνείδηση ότι κάποτε υπήρξα με εκείνο το σώμα. Τώρα υπάρχω με αυτό το σώμα. Ξαναμπήκα στο σώμα αυτό που γεννήθηκα καινούριος άνθρωπος, επειδή τότε ως γέρος έφτασα και δεν είχα βελτιωθεί. Διατηρώ όμως την μνήμη και την αυτοσυνείδηση. Ποιος από εσάς διατηρεί αυτοσυνείδηση ότι πριν γεννηθεί ήταν σε μια άλλη ύπαρξη? Να σηκώσει το χέρι του, παρακαλώ. Κανένας. Λοιπόν, αυτοσυνείδηση δεν διατηρεί. Αυτοσυνείδηση δεν διατηρείται αν υποτιθεί ότι η ψυχή μου πάλι σε άλλο σώμα. Σε ζώο εάν πάω, εκεί δεν υπάρχει λογική. Άρα λοιπόν τι έννοια έχει αυτή η βελτίωση της ψυχής με τη μετενσάρκωση? Ερωτώ. Αλλά θα μου πείτε, ότι εμείς είδαμε ή ακούσαμε στο ραδιόφωνο ή διαβάσαμε ότι αναφέρονται περιστατικά ανθρώπων που διατηρούν μία μνήμη ότι κάποτε έζησαν. Ο τάδε λέγει, εκεί ξαφνικά λέγει, «Α, ξέρετε, αυτόν τον άνθρωπον τον είχα δει όταν ζούσα σε έναν άλλο σώμα». Λοιπόν,
την προκειμένη περίπτωση επειδή την μετενσάρκωση. Προσέξτε, αυτή τη στιγμή την πατρονάρει η θεοσοφία και ο πνευματισμός, και πάντα εξάλλου πατρόναρε η θεοσοφία και ο πνευματισμός. Η θεοσοφία τι νομίζετε είναι? Τι? Ένα συγκριτισμός είναι, ένας γνωστικισμός είναι, πασαλήματα, ανακατώματα, λίγος βουδισμός, λίγος χριστιανισμός, λίγο τούτο, λίγο εκείνο, λίγο απ' όλα. Προπαντός όμως, στο μεγαλύτερο μέρος είναι βουδισμός. Λοιπόν, εξάλλου η αρχαία θρησκεία, η ελληνική, πέστε μου, η βάση ποια ήταν της αρχαίας ελληνικής θρησκείας? Ποια ήταν? Ο πνευματισμός. Όταν υπήρχαν οι μάντοι, στα μαντεία, δεν έκαναν τίποτα οι Έλληνες εάν δεν έκαναν προηγουμένως πράξη μαντείας. Την παραμικρή κίνηση δεν έκαναν. Ποια ήταν η βάση λοιπόν? Η μαντεία, ο πνευματισμός. Ο πνευματισμός. Λοιπόν, πάντοτε επατρώναρε ο πνευματισμός η θεωρία της μετενσαρκώσεως. Λάβετε λοιπόν υπόψη ότι και σήμερα, όταν υπάρχει ο πνευματισμός που προβάλλεται και προβάλλει και την μετενσάρκωση, είναι πολύ επόμενον άνθρωποι οι οποίοι λέγουν ότι ζήσανε, βίωσαν μια προτέρα ζωή. Όταν αυτό το πράγμα το λέγουν, τότε, προσέξτε, και επαληθεύονται τα περιστατικά. Έχω, λέει, μνήμη ότι στη Νέα Υόρκη ήμουνα συγκάτοικος με τον Τάδε. Πάνε και βλέπουν, υπάρχει αυτός ο Τάδε. Και εκεί ρωτούν πότε, του λένε του που είναι εδώ, πότε πέθανες και έφυγε η ψυχή σου από εκεί? Πριν από ένα χρόνο. Πάνε εκεί, ναι, είχα ένα συγκάτοικο που πέθανε πριν από ένα χρόνο. Η ψυχή εκείνου λοιπόν έφυγε και ήρθε τώρα σε αυτόν. Μάλιστα, πολύ ωραία. Λοιπόν, αγαπητοί μου, όταν έχουμε αυτήν την περίπτωση, πρέπει να πούμε ότι έχουμε ή ασαφείς παραστάσεις από την παιδική ηλικία. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ένα κάτι, δεν έχουν πολύ κατάσταση νορμάλ. Ή λοιπόν υπάρχει κάτι που υπάρχει ασάφεια από την παιδική ηλικία και νομίζουν κατά βιωματικών τρόπων τώρα ότι ζήσανε κάποτε κάπου αλλού, ή υπάρχει διχασμός της προσωπικότητας, οπότε εδώ έχουμε ψυχική διαταραχή, ψυχοπάθεια δηλαδή, ή έχουμε πνευματιστικών φαινόμενων, εφόσον ο πνευματισμός πατρονάρει και προβάλλει την μετενσάρκωση. Θα υπάρχει κανείς από εσάς άμα θα βγει έξω από εδώ που θα λέει μήπως είναι τίποτα το σπουδαίο η μετενσάρκωση? Δεν το νομίζω, σας τα ανέλησα πολύ. Λοιπόν, παρακαλώ προσέξατε. Ο Οριγένης αντιμετωπίζει την περίπτωση αυτή κατά θαυμάσιο τρόπο. Λέω Οριγένης για τον εξής λόγο, προσέξατε. Ο Οριγένης ένα περιστατικό μόνο αναφέρει ερμηνευτικών από το Καταλουκάν Ευαγγέλιο. Διότι οι πνευματιστές, οι οποίοι δεν διστάζουν, αγαπητοί μου, και Αγίους να τους λέγουν ότι είναι δικοί τους. Τελευταία, είναι μερικά χρόνια που έχει ιδρυθεί ένα σύλλογο στην Αθήνα, θεοσοφιστικός πνευματιστικός, με τον τίτλο Άγιος Νεκτάριος. Και επικαλούνται το πνεύμα του Αγίου Νεκταρίου. Δαίμονες εμφανίζονται, όχι Άγιος Νεκτάριος. Άγιος Νεκτάριος, αν τον άφηνε ο Θεός τον Άγιο Νεκτάριο, θα έπαιρνε ένα ξύλο και θα τους ερήμαζε εκεί που κάνουν την πνευματιστική του συνεδρίαση. Αλλά κάτι άλλο, ο Θεός τους αφήνει και εμποδίζει τον Άγιο Νεκτάριο να τους δείρει. Αν τους έδερνε ο Άγιος Νεκτάριος, θα τους λυπόνταν σαν συνανθρώπους του. Ο Θεός τους αφήνει. Γιατί δεν τους λυπάται ο Θεός? Αυτοί οι άνθρωποι πια είναι τόσο εγωιστές που ο Θεός επέτρεψε να υπάρχει σε αυτούς πνεύμα πλάνης. Φοβερό αυτό, πνεύμα πλάνης. Πέσαν τελευταία στα χέρια μου κάτι τέτοια βιβλία. Και υπάρχουν πρόσωπα της ελληνικής κοινωνίας που είναι εκεί μέσα. Πού να δείτε τι πρόσωπα της ελληνικής κοινωνίας υπάρχουν. Που να πει κανείς, Θεέ μου, ένα σου ζητώ και σε παρακαλώ, μέχρι που να κλείσω τα μάτια μου να στέκομαι όρθιος, με ορθήν πίστη. Μάλιστα. Λοιπόν, αγαπητοί μου, θα δείτε εκείνα να ανακατεύουν το Ευαγγέλιο από πάνω μέχρι κάτω και να αναφέρουν ότι καλούμε το πνεύμα του Ιησού Χριστού, καλούμε το πνεύμα του Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστού, του Αγίου Νεκταρίου, των Αγίων, και μας λέγει τούτα ή εκείνα, και λέγει κάπου για την εμφάνιση δήθεν του πνεύματος του Αγίου Νεκταρίου, ότι για μια στιγμή εκεί που κάναμε προσευχή, έχουν προσευχές,
Έχουν προσευχές. Γιατί είναι θρησκεία ο πνευματισμός. Το αποδεικνύει αυτό ο αείμνηστος Παναγιώτης Τρεμπέλας. Είναι θρησκεία ο πνευματισμός. Και εκεί έγινε ένας... Το διάβασα εγώ, από δικό του βιβλίο. Έγινε ένας... μια ηλεκτρική εκένωση. Και είπαμε, είναι παρόν ο Άγιος Νεκτάριος. Και αρχίσαμε όλοι να προσευχόμεθα στον Άγιο Νεκτάριο, ο οποίος μετά μας επιπληροφόρησε διάφορα πράγματα κλπ. Ενεργούνται από πονηρά πνεύματα οι άνθρωποι αυτοί, οι ταλέποροι αυτοί, φτωχοί άνθρωποι. Λοιπόν, εφόσον λέγουν και παίρνουν πρόσωπα της Αγίας Γραφής και λέγουν ότι και υποστηρίζουν με βάση την Αγία Γραφή την μετενσάρκωση, έχουμε ένα τέτοιο περιστατικό στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιον, το οποίο ο Οριγένης, επειδή σας είπα είναι παλιά πράγματα αυτά, δεν είναι καινούρια, το αντιμετωπίζει στην εποχή του και είναι ωραιότατο. Ακούσατε, θα σας το διαβάσω και μετά θα σας το αναλύσω. Είναι στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιον ομιλία Τετάρτη, στη σειρά Ελλήνων Πατέρων και Εκκλησιαστικών Συγγραφέων, τόμος 15, σελίδα 17. Ιωάννης Οικότος εκλήθη δυνάμει Ηλίας. Ούγαρεν αργή πράγματι ειν Ηλίας ο Ιωάννης, ως φασίοι με τεν ψύχος την δοξάζοντες, λέγοντες ότι η ψυχή Ηλίου εις Ιωάννην ήλθεν. Ετόλμησαν γάρ πολύ ταύτην επιρρύψε την θεωρία αντί του Κυρίου φωνή. Και ήμεν ειν Ηλίας αποθανών, εδίδωτο προς τούτο χώρα αυτής. Ιδε μετασώματος, ανελήφθη, πως ψυχή η εν σώματος εις έτερον σώμα μετεκομίστη. Δηλαδή, υπεστήριζαν και έλεγαν όταν ο Χριστός είπε ότι ο Ιωάννης είναι εν δυνάμει Ηλίου. Έτσι έλεγε. Με, ότι είναι, έχει τα χαρακτηριστικά του προφήτη Ηλία. Αυτό θα πει εν δυνάμει Ηλίου. Οι πιστεύοντες στην μετενσάρκωση λέγανε, μάλιστα, το πνεύμα του Ηλία ήρθε και σαρκώθηκε στο πρόσωπο του Ιωάννου. Συνεπώς, ορίστε η Αγία Γραφή που ομιλεί για τη μετενσάρκωση και μάλιστα μάρτυρας υπέρ αυτής αυτός ο Χριστός που είπε ότι ο Ιωάννης είναι εν δυνάμει Ηλίου. Και λέει προσφιέστατα ο Οριγένης, εάν ο Ηλίας είχε πεθάνει θα μπορούσε να δοθεί κάποια μικρή λαβή, ας πούμε. Αν και το εν δυνάμει θα πει με την, δηλαδή με χαρακτηριστικά, με ενέργειες. Όχι ότι είναι αυτός ο Ηλίας. Έστω θα μπορούσε, λέει, να υποθεί ότι θα ήταν ο Ηλίας ο οποίος, του οποίου η ψυχή μπήκε στην κοιλιά της Άνης και γεννήθηκε ο Ιωάννης. Αλλά ο Ηλίας δεν πέθανε. Ο Ηλίας ανελήφθη. Πώς λοιπόν μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι έχουμε μία ψυχή σε δύο σώματα, ο περάτοπον. Έτσι τον αντιμετώπισε, εξυπνότατα και ωραιότατα. Όπως βλέπετε, αγαπητοί μου, όλα αυτά τα πράγματα είναι τόσο σπουδαία. Και πρέπει να ξέρουμε και εκείνους οι οποίοι αρνούνται την Ανάσταση του Χριστού, ώστε να μην πέφτουμε θύματα αυτών των ανοήτων θέσεων και θεωριών. Παρακαλώ λοιπόν, όπως λέει ο Άγιος Κύριλλος τους τότε κατηχουμένους του, ας ασφαλιζόμεθα. Ας ασφαλιζόμεθα με όλα εκείνα τα οποία μαθαίνουμε και να κρατούμε ακεραία την πίστη μας εις την Εκκλησία και εις την πίστη και εις την αλήθεια ότι ο Χριστός αναστήθη σωματικά και εμείς θα αναστηθούμε σωματικά. Θα αναστηθούμε με πραγματική Ανάσταση. Θα αναστηθούν αυτά τα σώματά μας. Αλλά πρώτα ο Θεός θα συνεχίσουμε την ερχομένη Κυριακή. Επιτρέψατε μου, είναι η τελευταία δόση που έχω για εκείνους οι οποίοι προσέφεραν για να γίνει το τέμπλο. Θα σας κουράσω, με συγχωρείτε, πολύ γρήγορα. Όσοι ακούσουν το όνομά τους, ας μείνουν να πάρουν την ευλογία τους. Είναι η τελευταία που έχω. Δεν λέω το Κύριε ή το Κυρία για να τελειώνω γρήγορα. Αγαπείου Ελένη, Διόκου Κάρμεν, Μαρία Διδήμου, Σκουρογιάννης Νικόλαος, Λαμπρούλης Ιωάννης, Μπολτσής Στέφανος, Χατζη Ιωάννου Ζήσης, Σιόντας Φώτιος, Εξαρχάκης Νικόλαος, Τεργίου Άννα, Σκαπέρδα Κούλα, Μπούρας Κωνσταντίνος, Παπαδόπουλος Θεοφάνης. Έχουμε και μερικά που είναι μόνο μικρά ονόματα. Παρασκευή, Γεωργούλη Ευαγγελία, Βέγκο Πούλου, Κούτα Ελένη, Δημητρίου Χρυσούλα,
Ευάγγελος Πλάντζας, Φανή Κυριανίζου, Εκατερίνη Κούνη, Κωνσταντίνος Κωσταρέλος, Αγγελικής Πετσιώτου, Γεώργιος Βράχος, Γεώργιος Βαλάρης, Τιμολέων Κυλεργιώτης, Αθανάσιος Χελιδόνης, Μαρία Φλόρου, κυρία Νταφούλη, Πολυξένη, κυρία Πολυξένη, κύριος Αστέριος και κυρία Ευαγγελία είναι μαζί, κυρία Κλεοπάτρα, σκέτο όνομα, Κυριάκου Παπαδημητρίου, Μαρία Μισούλη, Ροδόπη Παπαγεωργίου, Νικόλαος Τσολής, Παναγιώτα Κολέτη, κυρία Σοφία, σκέτο, κυρία Βασιλείου, σκέτο, Σοφία Κουκουλίτζα, Ιωάννα Βλάχου, Ιωάννα Παπουλιάκου, Στυλιανή Παπαδημητρίου. Είναι και δύο ανώνυμοι. Δεν έδωσαν το όνομά τους, έδωσαν χρήματα. Αν θέλουν, ας έρθουν να πούν, να δώσω και σε αυτούς από μία ευλογία. Όσοι ακούσατε όνομα ή γνωστό σας είναι και δεν είναι παρόν ο κύριος ή η κύρια αυτή, μείνετε παρακαλώ να πάρετε μία ευλογία. Να σας ευλογεί ο Θεός. Φύγα ήθε όσοι μόνοι θα σου αλουθήκανε το όνομά σου, όνομά σου. Δέτε πάντως ήθελε προσκυρίσουμε εν του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Ιδού καλύστε δια του σταυρού χαρά ευρώ το φως. Δια παντός ευλογούνται στον Κύριον, υμνούμε την Ανάσταση να σου. Σταυρών να υπομείνα σύγμα, θανάτων, θάνατων, όλες. Χριστός Ανέστη. Να σας ευλογεί ο Θεός, καλή νύχτα σας. Ευλογία, να είστε καλά. Αμέσως και μέσα.